Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ιδιώτη, επιστράτευσε ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης, που διερευνά την υπόθεση των Τεμπών, προκειμένου να εξαντλήσει κάθε περιθώριο να εντοπιστούν μέσα στα μοιραία βαγόνια γενετικό υλικό αλλά και ανθρώπινα μέλη που είτε ανήκουν στα θύματα είτε όμως σε αγνοούμενους. Σήμερα το πρωί, παρουσία του εφέτη ανακριτή, εισαγγελέως και πραγματογνωμόνων των οικογενειών των θυμάτων, τα ειδικά σκυλιά έφτασαν στο κουλούρι όπου φυλάσσονται σε χώρο του τα συντρίμμια των βαγονιών. Ο χώρος είναι αυστηρά φυλασσόμενος και απαγορεύεται η είσοδο σε όσους δεν έχουν άδεια. Περιμετρικά η περίφραξη καλύπτεται με πανί, έτσι ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή στο εσωτερικό του οικοπαίδου. Έπειτα από μήνυση συγγενών των θυμάτων, ο διευθύνων την Εισαγγελία Πλημελιωδικών Λάρισας Απόστολος Τζαμαλής διέταξε τη συνέχιση της προκαταρκτικής έρευνας. Η μήνυση των συγγενών απευθύνεται κατά παντός υπευθύνου και στην απόφαση αγνώστων, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν, να αλλοιώσουν τον τόπο του δυστυχήματος βαζώνοντας το χώρο. Σήμερα ξεκινάει η ενέργεια για να βρεθούν υπολείμματα ιστών και διάφορα άλλα στοιχεία που μπορούν να υπάρχουν στο μπάζωμα από το σημείο του Ευαγγελισμού. Υπάρχει ειδική ομάδα με 12 άτομα και 3 σκυλιά, τα οποία είναι εξειδικευμένα να μπορούν να βρούνε και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ιστούς από νεκρούς ανθρώπους. Με την αιτία της μίας αγνοούμενης που ακόμα μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να βρούμε υλικό και με την δεύτερη αιτία ότι πιθανόν μέσα από το ένα τόσο τραγικό συμβάν να υπάρχουν υπολείμματα ιστών των ανθρώπων μας, ο κύριος Μπακαΐμης, ο εφέτης ανακριτής, διέταξε να ολοκληρωθεί το επόμενο διήμερο, πιθανόν και τριήμερο, η διενέργεια αυτή. Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, Χρήστος Κωνσταντινίδης, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στο θέμα που συζητιέται σήμερα στη Βουλή για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Η Ολομέλεια στη Βουλή θα κουβεντιάσει, θα συζητήσει το θέμα της εξεταστικής που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Έχουμε στείλει δικές μας προτάσεις και στο Προεδρείο της Βουλής και στα Προεδρία των Κομμάτων. Ζητάμε να γίνει ανακριτική επιτροπή όσον αφορά την ευρωπαϊκή μήνυση, διότι το κατηγορητήριο είναι σε ισχύ, οπότε μπορεί να ξεκινήσει ανακριτική για να μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα και να φτάσει στους δύο πρώην υπουργούς που κατηγορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Σπύρτζη και Καραμαλή, για το οικονομικό έγκλημα της Σύμβασης 717, και ζητάμε επίσης να γίνει εξεταστική για το όσον αφορά τη δική μας μήνυση, η οποία πάρει αφορά πολιτικά πρόσωπα, αλλά αυτό που ζητάμε είναι να μην γίνει από το 1997, να γίνει μέχρι εκεί που παραγράφονται τα αδικήματα, δηλαδή 15 ετία από την ώρα του εγκλήματος. Επίσης, ο κύριος Κωνσταντινίδης κάλεσε την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας να πάρει θέση στο θέμα συγκάλυψης της υπόθεσης. Οι δικηγορικοί σύλλογοι και ιδίως το Προεδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων να πάρει θέση, πέρα από την παράσταση πολιτικής αγωγής που έχει δηλώσει, πρέπει να πάρει θέση όσον αφορά την κατάλυση του κώδικα ποινικής οικονομίας, όσον αφορά τα θέματα της συγκάλυψης και της παράβασης καθήκοντος που έγιναν από τη 1 Τρίτου έως και σήμερα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και τα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους από το δείγμα που πήραν οι τεχνικοί του τις προηγούμενες ημέρες από το σημείο της πρόσκρουσης, αφού σύμφωνα με πραγματογνώμονα των οικογενειών εντοπίστηκε ξυλόλιο, ουσία που χρησιμοποιείται ως διαλύτης και για την οθεία καυσίμων και μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.